Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερος 107 και 4 και σήμερα Δευτέρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, καινούργια εβδομάδα. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα θα μας απασχολήσουν, καθώς είχαμε παιχνίδι το Σαββατοκυριακό, το Σάββατο για την ακρίβεια, στο ποδόσφαιρο, με στο πρωτάθλημα της Football League, με νίκη του Άρη εκτός έδρας κοντά στον Πανσεραϊκό. Έχουμε ενδιαφέρουσα εβδομάδα από όλες τις απόψεις για το μπάσκετ του Άρη και πολλά άλλα τα οποία μέχρι τις 7 θα μας απασχολήσουν εδώ με τον Βασίλη Καβαδία που είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου που δεν έχει να κάνει με τον Άρη αλλά είναι σημαντική. Απόφαση πρωτοβάθμιου μονομελές πειθαρχικού οργάνου της Super League για τιμωρία του Ολυμπιακού, πέρα από τα τυπικά που λέει, βάση αστυνομίας, η έκθεση, DVD κτλ. 90.000 ευρώ πρόστιμο, 2 αγώνες χωρίς θεατές και 3 βαθμούς μείον στον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ολυμπιακός άρα δέχεται σε πρώτο βαθμό 90.000 πρόστιμο, 2 αγώνες και κλεισμένο των θυρών και μείον 3 βαθμούς η απόφαση που βγήκε πριν από λίγο, από δευτερόλεπτα, από την Super League. Και σας τη μεταφέρουμε live εδώ στον Λίμπερο βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, θα λέμε αύριο πάλι. Αυτή είναι η απόφαση για τον Ολυμπιακό και σας τη μεταφέραμε γιατί μόλις βγήκε από την Super League, να είστε ενημερωμένοι για όλα τα ζητήματα. Οπότε τώρα, Άλεξ, μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε στα του Άρη. Είπαμε ότι ο Βασίλης είναι μαζί μας σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε μέσω μηνυμάτων. FM κενό, αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Τρόπος επικοινωνίας. Να σας πω απλά ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητη έτσι ενημέρωση για εσάς που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Το ποδόσφαιρο. Και εισιτηριάκια να δώσουμε. Ναι, έχουμε και το μπάσκετ. Τετάρτη 6 ώρα. Ένα πολύ σημαντικό το μάτς με το Λαύριο. 3 εισιτήρια έχουμε διαθέσιμα για εσάς. FM κενό. Όχι FM κενό. Θα καλέσετε στο Βασίλη. Τρεις πρώτοι που θα καλέσετε. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε. Οι τρεις πρώτοι που θα καλέσετε στο Βασίλη θα δώσετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας στο 2310-287 και 3 οκτάρια και θα πάρετε τα εισιτήριάκια. Και δίνουμε 3 για κάποιους που ενδεχομένως δεν έχουν δυνατότητα να αγοράσουν τα κουπόνια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα και θέματα που θα τα αναδείξουμε λίγο αργότερα και πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση από όλο τον κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τρεις από εσάς που δεν έχετε δυνατότητα να αγοράσετε κουπόνια ή οτιδήποτε άλλο, θα καλέσετε λίγο στο φίλο μας τον Βασίλη. 3 ονοματάκια θα γράψει ο Βασίλη και 3 τηλέφωνα, τους 3 πρώτους, και θα τους στείλουμε στο Nick Gallis Hall. Μπάσκετ, όπως σας είπαμε, δεν είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς ήταν προγραμματισμένο και έγινε το All-Star Game που επέστρεψε μετά από κάποια χρόνια που δεν γινότανε προφανώς για οικονομικούς λόγους, φαντάζομαι. Τώρα τα λύσαμε όλα τα προβλήματα, και τα οικονομικά δηλαδή, και ξαναβάλαμε και το All-Star Game στη ζωή μας. Δεν είδα ούτε δευτερόλεπτο, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα το τι έγινε και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί το Σάββατο βρισκόμασταν εκεί στις Σέρες, είναι το ότι ο Άρης με μια ωραία και μάγκικη νίκη, είπαμε κύριε Γιώργο, ο Άρης κέρδισε τον Πανσεραϊκό σε μια δράση που δεν του πάει γενικότερα τα τελευταία χρόνια, έσπασε και αυτή την κίνια και την κακοδαιμονία. Πάλι πήγε όμως, είδες. Πάλι πήγε να γίνει στραβή, τελικά δεν έγινε γιατί η ομάδα ήταν αποφασισμένη το Σάββατο και ήταν και από τα λίγα παιχνίδια που έχει μπει από το πρώτο λεπτό αποφασισμένη και σοβαρή και πειθαρχημένη και έκλεισε τον αντίπαλο από το πρώτο λεπτό στην περιοχή της και πήρε 3 πολύτιμους βαθμούς σε ένα κομβικό σημείο του πρωταθλήματος, εκεί που ενδεχομένως οι άλλοι περίμεναν ότι θα γκελάρει ο Άρης για να αναθαρίσουνε. Όπως βέβαια και ο Άρης, είναι η αλήθεια ότι αυτή την αγωνιστική πίστευε σε μια γκέλα της Παναχαϊκής, η οποία πέρασε βέβαια από το χωράφι της Καρδίτσας, επόμενο αντιπάλο του Άρη, και σχετικά εύκολα. Βέβαια ήταν πολύ τυχερή γιατί σκοράρει νωρίς στο παιχνίδι, χωρίς να παίξει ιδιαίτερα καλά. Τα γκολ είναι άστα να πάνε. Άμα μπουν αυτά τα γκολ σε παιχνίδι του Άρη, θα ακούσουν ναι, τα μοίρια όσα. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Απλά εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες που βρήκε. Σκόραρε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και τυχερή που σκόραρε γρήγορα. Πιστεύω ότι αν δεν το έκανε με αυτό το γήπεδο έτσι πως ήταν, το μάτς πήγαινε. Θα το βρίσκε τον γκολ πάλι. Μπορεί να το βρίσκε.
Ήταν σε καλό κλίμα το παιχνίδι εκεί. Δίνανε φαγητό οι καρτιτσιώτες τους πατρινούς. Γενικότερα η καρδίτσα έκανε τη χειρότερη της εντός έδρας εμφάνιση, ήταν λίγο ματιαγμένη. Και φυσικά θα έρθει την Κυριακή στο Κλεάνς Βικελίδη για να βγάλει τα μάτια της με τον Άρη, αυτό το μόνο βέβαιο. Αλλά ο Άρης πλέον είναι υποψιασμένος, αυτό που σας λέγαμε και σας λέμε εδώ και καιρό. Ήταν υποψιασμένος και στις αίρες από όλες τις απόψεις. Και αυτό που εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι είδα μια παθιασμένη ομάδα το Σάββατο. Επέστρεψε δηλαδή, αν θέλεις, αυτό το πράγμα που βλέπαμε κυρίως στις πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή είδα το Βαλεριάνο μέχρι, θα πω γιατί έγινε ακριβώς από κάτω από μένα, μέχρι διάλογο με την κερκίδα και δεν μάσησε, άνοιξε κανονικά ο Βαλεριάνος, διότι ήταν παιδιά δύο τύποι, οι οποίοι από το πρώτο δευτερόλεπτο, το τι μάνα του βρήσαν, τι πατέρα, τι όλο το σόι, όλο από πάνω μέχρι κάτω τον έλωσαν. Να μου πείτε τώρα δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, δεν νοείται ποδοσφαιριστής να απαντάει ή να ανοίγει διάλογο, αλλά ήταν τέτοιο το υβρεολόγιο και τέτοια η αντιμετώπιση, χωρίς λόγο μάλιστα, που τον εκνεύρισε τόσο πολύ και για μένα έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση το Σάββατο. Ναι, ίσως και εξαιτίας αυτού του γεγονότος πορώθηκε τόσο πολύ που αν δεις σε ποιο γκολ, στο πρώτο, στο δεύτερο, με το που μπαίνει το γκολ, δείχνει κατευθείαν εκεί στο μέρος που τον έβριζαν με το δάχτυλό του, με το χέρι του. Και στο τέλος του αγώνα επίσης τους έδειχνε και... θέλοντας να δείξει ότι κατά κάποιο τρόπο ότι η ομάδα είναι πορωμένη, είναι αποφασισμένη να πετύχει φέτος το στόχο της και να στέλνει το μήνυμα ότι δεν αστείευεται και ότι η δουλειά θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Ήταν μια σημαντική νίκη. Ελπίζουμε να κλείσει έτσι και ο πρώτος γύρος το Σάββατο, την Κυριακή. Σάββατο θα θέλαμε γιατί είναι και τρίμερο, αλλά δυστυχώς είναι Κυριακή. Το παιχνίδι με την αναγέννηση καρδίτσα σε μια αγωνιστική. Δεν είχαμε, αν εξαιρέσεις την ήττα της Δόξας που έφερε κάποιους κλειδονισμούς διοικητικούς. Και σήμερα είναι έκπληξη ο Απόλλωνας που κέρδισε πάλι. Ο Απόλλων είναι καλός στην έδρα του, φίλε. Ναι. Πέρασες όμως. Είδες, γιατί λέγαμε για τον Άρη που δυσκολεύτηκε. Στην έδρα του είναι δυνατός. Δεν είναι κακός. Έτσι. Είναι καλή ομάδα στην έδρα της και είναι πολύ σημαντικό το ότι κέρδισε ο Άρης εκεί. Και κέρδισε και μια καλή ομάδα. Δεν κέρδισε καμία όποια και όποια ομάδα. Αυτό το 2-0 το σημερινό, τον ΑΟ Χανίων Κισαμικό. Δύο αποτελέσματα, αν θέλετε, ήταν αυτά που λίγο μας σταθήκαμε λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερο. Ήταν η νέα αποτυχία του Απόλλωνα Πόντου να κερδίσει. Δεν μπορεί να κερδίσει ούτε στο εσωτερικό διπλό από ό,τι φαίνεται εσχάτως. Έφερε 0-0 με την ομάδα του Καραϊσκάκη και είχαμε και τις πρώτες έντονες αποδοκιμασίες εις βάρος των ποδοσφαιριστών και είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Ενώ η Δόξα γνώρισε ακόμη μια ήττα, έχασε 1-0, βέβαια έπαιζε με 5-6 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών, αλλά αυτό δεν παίζει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έχασε και ανάγκασε τον πύρο, τον ιδιοκτήτη και χρηματοδότη και γαλαντόμο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κύριο Μπύρο, να πει ότι ουσιαστικά αποχωρώ και θα πληρώσω ό,τι είναι να πληρώσω φέτος και συνέχεια θα αποχωρήσω από την ομάδα. Αυτό νομίζω το έχει ξαναπεί. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Να δούμε αν αυτή τη φορά το εννοεί. Τώρα όμως είναι, φίλε, στη Β. Ήταν στη Γάμα τον το είπε. Αύριο θα ενημερωθούν, αύριο από τη Μαριλής. Να δώσουμε εμείς, να τους κρατήσουμε, να δώσουμε στη Μαριλής και αύριο θα τους καλέσει η Μαριλής να τους πει πώς ακριβώς θα μπουν στο γήπεδο. Ναι. Αυτά ήταν έτσι τα άλλα τα δύο αποτελέσματα που ενδεχομένως λίγο να σταθήκαμε λίγο περισσότερο. Βέβαια τα πέναλτι του Όφη επίσης, την ίδια μέρα έπαιξε ο Όφη με τον Άρη στις Σέρες. Αυτό το 3-0 με τη Βέρα δείχνει αυτό που σας λέμε, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέγαμε και δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά που σας λέμε, ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια γενικότερα για να έχει ένα σμπρουξηματάκι η ομάδα του Όφη απέναντι σε μια αποδεκατισμένη Βέρεια που πήγε με το πλοίο, έφτασαν το πρωί, μετά το παιχνίδι έφυγαν 15 παίκτες όλοι και όλοι. Μιλάμε τώρα αν χρειάζεται. 14. Ο ένας λέει πέθανε. Πέθανε. Νοσοκομείο είχε κάτι ένας δικός του άνθρωπος και έμεινε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια. Ένας πήγε στο νοσοκομείο από αυτό το μαρκάρισμα στο 10 που βγάζει κίτρινη στο Στρέζο, του σπάσε τα πλευρά ενώ. Ήταν καθαρή κόκκινη και γενικότερα υπάρχει ένας πρόξιμο προς τον Όφη, οι του Όφη δεν ξέρω, επιζητούν μάλλον μία κόντρα με τον Άρη για να έτσι να πολλώσουν λίγο και το κλίμα εν ώψη του αγώνα του Όφη με τον Άρη. Βγαίνει ο Κουτσιανικούλης, λέει αυτά τα οποία λέει,
Έχουν γίνει φοβερές καταγγελίες από το προπονητή της Βέρειας, τον κύριο Τερζή. Δεν είμαι μπροστά για να ξέρω κτλ. Αλλά τώρα ξαφνικά να βγαίνει ο άνθρωπος και να λέει ότι ορμούσαν στον πάγκο, μας τραμπουκίζανε πριν το μάτς, είχαμε διάφορους τραμπούκους να κυκλοφορούν, να βρίζουν, να απειλούν τα παιδιά της Βέρειας και τη διαιτησία. Εντάξει, κάποια πράγματα φαίνονται πάρα πολύ περίεργα ξαφνικά να έχει αποκτήσει όλη αυτή τη δυναμική όφη που πριν ένα μήνα έτρωγε τη μία προσφυγή πίσω από την άλλη. Και συζητούσαν για το αν θα κάνουν προπόνηση και αν θα κατεβούν στο μάτς με τον Κισαμικό. Και ξαφνικά γίνονται όλα αυτά. Με μια διοικούσα επιτροπή. Δεν είναι ότι έχει αναλάβει κάποιος με χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ξαφνικά με τη διοικούσα επιτροπή. Αλλά καλά κάνει ο Όφη και τη δουλειά του κάνει και θα παλέψει και ξέρει ότι αν δεν ανέβει φέτος πάει για διάλυση. Πολύ καλά κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική οι φίλοι του Όφη σε μάτς με τη Βέρεια βρίζουν τον Άρη και τη μάνα του Καρυπίδη. Μπορώ να καταλάβω. Ή αν προσπαθήσω να καταλάβω, προφανώς βρίζουν τον πρώτο. Αυτόν που είναι μπροστά και είναι ψηλά. Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω. Εγώ θα έλεγα έτσι φιλικά, γιατί βλέπω και στα site και στο Facebook και γενικά βλέπω έτσι ένα ευρεολόγιο κατά του Άρη, μια στοχοποίηση του Άρη, πολλά και διάφορα πράγματα. Καταρχήν είναι κακό σύμβουλος αυτός, να ξέρετε, για το μεταξύ μας παιχνίδι, γιατί το πιο πιθανό είναι να χάσετε, άμα λειτουργείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Ή κανένας χαζός που τον μπορώνεται να πετάξει τίποτα, που δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Άρης, αν πετάξει τίποτα και κερδίσουμε αλλιώς. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω για τον Όφη είναι να επικεντρωθεί στο πώς θα περάσει την Παναχαϊκή, η οποία βλέπετε χθες πώς πέρασε από την Καρδίτσα, μπορεί να περάσει και από άλλα μάτς. Έχει τις επαφές στο Κατσουράνης, δεν είναι κανένας χθεσινός. Απλά δεν είμαι βέβαιος το κατά πόσο θέλει να ανέβει από φέτος η ομάδα του, αλλά άμα του έρθει στα πόδια του θα ανέβει. Κοιτάξτε να περάσετε την Παναχαϊκή, αφήστε τον Άρη. Και να εύχεστε να πάει ο Άρης στην Πάτρα, να κερδίσει την Παναχαϊκή για να σας βοηθήσει να ανεβείτε μαζί του. Αυτό να εύχεστε. Να πάει ο Άρης να κερδίσει την Πάτρα. Γιατί ο Άρης πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Το βλέπετε, έχει δεχτεί 5 γκολ σε 16 μάτς. Και το γκολ που δέχτηκε προχθές είναι λάθος. Εντάξει, ήταν λάθος. Ένα λάθος που έγινε από τον Μουμίνε, ένα παίκτη που συνήθως είναι αλάνθαστος. Ήταν πολύ καλός. Δεν είπε κανείς στο μάτς. Ναι. Η μοναδική του ανορθογραφία στο παιχνίδι, εντάξει, το παιδί μπορεί να γίνει στη μήνα, ήταν και λίγο κουρασμένο. Να έκανε αυτό το λάθος, αλλά είπες και το τέλειο σου το Τσιμίκας. Και μετά βάζει, απλά αυτό που είπα να πω, ότι το γκολ που βάζει τώρα το Τσιμίκα τώρα το παιδί. Τσιμίκας, ναι, δεν νομίζω αυτό που παίζει στο εξωτερικό. 42 φορές θα το κάνει ακόμα, δεν θα το στείλει εκεί την παιδί. Πολύ ωραίο σου, να το συζητάμε. Είναι γκολάρα. Ναι. Είναι γκολάρα. Δεν έχει καμία ευθύνη ο Αναγνωστόπουλος και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, νομίζω κανένας τερματοφύλακας. Τι να κάνει στο παραθυράκι. Και είναι αυτό που πάει το διαγώνιο, δηλαδή στο ίσιο μπορεί και να κάνει κάτι. Στο διαγώνιο δεν έχεις. Θα πούμε και άλλα φυσικά, εννοείται. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι, Βασίλη, γιατί έχουμε ένα ραντεβού και με τον προσκεκλημένο μας σε λίγο. Έναν ποδοσφαιριστή που δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. Και θα μιλήσει στους μυθέκτες που προφανώς μιλάει, γιατί πρέπει να μιλάει κιόλας για τη θέση που έχει. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα τον ακούσουμε, θα σχολιάσουμε και το προχθεσινό παιχνίδι, το πρωτάθλημα γενικότερα. Εσύ τον έχεις ακούσει να μιλάει στη συνέντευξη? Εγώ δεν τον ακούς ποτέ. Ούτε σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και παγκόσμια αποκλειστικότητα που λέει κάτι φίλο μου. Τον έψησα. Τον έψησε ή τον έπεισε? Τον έψησα. Τον έψησε πείθοντά τον, τον έψησε ψήνοντά τον. Ωραία. Και θα πούμε ποιο είναι. Όχι, να το βγει στον αέρα πρώτα. Ναι, γιατί δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να το πάρει κανένα τηλέφωνο, το πει μη βγαίνει. Εντάξει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία. Φέμπ και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε όπω ξεκινήσαμε, δηλαδή με ποδόσφαιρο, και θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή με μπάσκετ, γιατί έχουμε εκεί γενικότερα για κάποιε δράσει που έχουν αναλυφθεί και θα πρέπει να σα ενημερώσουμε για αυτέ εν ώψη του αγώνα τη Τετάρτη με το Λαύριο στι 6 ώρα. Το πολύ πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι, το οποίο πρέπει ο Άρης να το κερδίσει και γίνεται μια προσπάθεια να είναι γεμάτο το γήπεδο. Λοιπόν, πώς το λένε αυτό το τσιτάτο? Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ο λόγος στον αρχηγό της ομάδας, έναν άνθρωπο του οποίου τη φωνή δεν την ακούμε ιδιαίτερα. Εγώ δεν τον έχω ακούσει. Λοιπόν, θα τον ακούσεις τώρα και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο το Δελιζήσι. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, εσείς? Τα αποφεύγεις γενικότερα τα μικρόφωνα, τις κάμερες, όπως ο διάολος στο λιβάνι? Όχι, απλά δεν είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι στο γήπεδο. Όχι να μιλάω. Δεν μου αρέσει να μιλάω. Ναι. Και ειδικά όταν τα πράγματα είναι εύκολα.
Δηλαδή σου αρέσει να μιλάς στα δύσκολα, βγαίνεις μπροστά στα δύσκολα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, η ομάδα είναι πρώτη, τι να βγαίνουμε και να μιλάμε. Mm-hmm. Μιλάει η δουλειά στο γήπεδο. Σωστά. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά, Γιώργο, πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή με την αναγέννηση Καρδίτσας. Από αυτό, ναι, κάνοντας μια πρώτη σούμα, γιατί πλέον λέμε ότι βγήκε το πρώτο μισό, είσαι ικανοποιημένος, περίμενες κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο? Κοιτάξτε, να πάμε ένα-ένα τα παιχνίδια από την αρχή και πούμε ότι κάναμε ένα κακό αποτέλεσμα στο Αίγιο και ένα με τον Καραϊσκάκη. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να μην κερδίσουμε στο Γεργοτέλη, να μην κερδίσουμε στο 90 στα Τρίκαλα, οπότε σχεδόν μία ή άλλη είναι. Ναι. Οπότε η συγκομιδή είναι ικανοποιητική, θα έλεγα. Φαντάζομαι ότι αν το έλεγες και εσύ της άλλης, ναι, ότι είμαστε έτσι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, είναι νομίζω το γεγονός ότι ο Άρης είναι αήττος. Έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Μάλιστα, το Σάββατο δέχτηκε γκολ για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι με τη Δράμα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κλειδιά της φετινής πορείας του Άρη. Σίγουρα, οι άμυνες δίνουν πρωταθλήματα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Γενικότερα πάντως έχει πάρει και πολλά παιχνίδια στο τέλος η ομάδα. Ένα από αυτά το πήρε και προχθές στις Σέρες κοντά στον Πανσεραϊκό. Εκεί που φάνηκε να το ελέγχεται το παιχνίδι, ήρθε αυτό το γκολ. Και μάλιστα πολύ ωραίο γκολ βέβαια από τον Τσιμίκα. Αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και το πήρε στο τέλος. Κοιτάξτε, η ομάδα δείχνει χαρακτήρα, δείχνει ότι δεν παρατάει κανένα παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Προσωπικά, αν θέλετε, εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν και στο 90. Νόμιζα ότι έχει άλλα 20 λεπτά το παιχνίδι. Δηλαδή τόσο... Δηλαδή το πιστεύουμε πάρα πολύ. Δεν αγχωθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι από το πρώτο λεπτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπήκε ένα γκολ από το πουθενά, θα έλεγα, από ένα λάθος. Εντάξει, έγινε ένα καταπληκτικό χτύπημα. Και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε και ήρθε η δικαίωση στο τέλος. Ήταν από τις καλύτερες, νομίζω, εκτός έδρας εμφανίσεις. Γιατί η ομάδα όντως ήταν πολύ μεστή, πολύ σοβαρή. Ήταν μια πιστική εμφάνιση, θα έλεγα. Με τον Πανσεραϊκό. Κοιτάξτε, κάναμε και άλλες καλές εμφανίσεις. Απλά διαβάζοντας κι εγώ και σε ραδιόφωνα έτσι που ακούμε, ότι η ομάδα δεν παίζει, η ομάδα έχει... Μια χαρά είναι η ομάδα, ούτε πρόβλημα έχει η ομάδα. Και ο κόσμος του Άρη να γνωρίζει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Απλά η Β' Εθνική είναι εντελώς διαφορετική από την Super League. Ναι. Θέλει υπομονή, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις τα παιχνίδια στο πρώτο ημίχρονο. Αν και η ομάδα μας, ο στόχος της είναι αυτός, να βάζει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αν πιστεύω ότι με όποια ομάδα και να παίξουμε, κάνουμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο φίλος του Άρη το ξέρει, το αντιλαμβάνεται αυτό που λες. Από την άλλη όμως, πολλές φορές μπερδεύεται με αυτά που έχει βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε στην Ευρώπη ακριβώς, είτε στη Super League, και γι' αυτό είναι αυτή και αυτή η απέτηση είναι για καλύτερη μπάλα. Λίγο. Ναι, είναι λίγο. Ενώ ειδικά πέρσι, αυτό που λες το κατάλαβε και το κατάλαβε με πολύ άσχημο τρόπο, μένοντας στην κατηγορία και χάνοντας πάρα πολλούς βαθμούς ο Άρης πέρσι. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα ο κόσμος του Άρη έχει ζήσει πολλές καλές στιγμές. Απλά δική μου άποψη. Ότι ο κόσμος πρέπει να κοιτάει το τώρα, να ζει το τώρα. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να ξεχνάει τι πέρασε, αλλά θέλω να πω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη. Απλά να κάνει υπομονή και να ζήσει, να βιώσει δηλαδή αυτή την κατάσταση που περνάει τώρα ο Άρης, να τελειώνουμε από αυτή τη Β' Εθνική και ο Άρης σιγά σιγά να βρει το δρόμο του. Mm-hmm. Έχεις δέσει από ό,τι βλέπουμε με το Σόουζα, τα 5 γκολ παθητικό σε 16 παιχνίδια, 15 παιχνίδια, εντάξει το ένα είναι με τον Αχαρναϊκό, νομίζω το μαρτυρούν. Αν και πάντα λένε ότι δεν είναι μόνο δουλειά των στόπερ ή του τερματοφύλακα η άμυνα, είναι συνολικό. Κοιτάξτε, για να έχεις μια καλή αμυντική λειτουργία είναι από το σύνολο της ομάδας, όχι από δύο παίκτες και τρεις. Σίγουρα με το Σόζα έχουμε δέσει πάρα πολύ, είναι ένας φανταστικός παίκτης κατά την άποψή μου, ένας δουλευταράς, σκύλος θα έλεγα μέσα στο παιχνίδι και στην προπόνηση, που καλύπτει τις δικές μου αδυναμίες και εγώ τις δικές σου. Είναι αυτό που έτσι ταιριάζει και στο δικό σου στυλ παιχνίδιου, γιατί είσαι ένας ψηλός, πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, καθοδηγείς πολλές φορές την άμυνα, έχεις αυτό το ρόλο
Και ο Σόουζα είναι διαφορετικό κράμα αμυντικού, ρε παιδί μου. Είναι, πώς, δεν ακριβώς. Είναι κοντός, δεν μπορούμε να το πούμε κοντό, αλλά είναι σε σχέση με σένα είναι πιο κοντός. Εντάξει, είναι ένα διαφορετικό στυλ. Ακριβώς, δηλαδή όντως. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε κουμπώσει αρκετά καλά και, και ας φαίνεται αυτός, φάνηκε δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Πάντα όμως λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι πολλές φορές, και το λέω τώρα μετά από ένα από τα λάθη που έκανε ο Μουμίν, που ήταν πολύ καλό σε όλο το παιχνίδι, αλλά έκανε ένα λάθος το οποίο στήχησε. Αλλά πάντα λένε ότι οι στόπερ αναδεικνύονται πολλές φορές από το πόσο καλά είναι τα αμυντικά χαφ που έχουν μπροστά τους. Έχουμε δύο αμυντικά χαφ καταπληκτικά. Από τα καλύτερα, όχι στην κατηγορία και στην Super League. Mm-hmm. Και τα παιδιά που είναι από πίσω βέβαια. Και ο Νίκης, αλλά ναι, για το Μουμίν και για τον Νιντζόγλο το δείχνει και η πορεία τους. Εντάξει, τώρα ένα λάθος που καλά, έκανε, ναι, μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνει λάθη. Ναι. Όλοι κάνουν. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Όχι, Γιώργο, ακριβώς αυτό έκανε ένα λάθος και είναι σημείο αναφοράς. Γιατί πραγματικά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις ο Μουμίν φέτος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν μηδενίζει την εικόνα το όχι, βέβαια, ένα λάθος που έχει κάνει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι όταν δεν έπαιξε με τον Καραϊσκάκη και όταν βγήκε με τον Πανεγιάλιο, ήταν ίσως και. Φάνηκε η απουσία του. Μπράβο, ήταν ίσως τα χειρότερα διαστήματα που είχε ο Άρης. Συγκυριακά βέβαια. Οκ, okay, δεν αλλάζει ένα σπίτι όλη την εικόνα. Αλλά υπήρξε αυτό. Γιώργο, νομίζω έχω την αίσθηση, επειδή ήμουν προχθές της αίρεση, ότι το ευχαριστηθήκατε πολύ το παιχνίδι για δύο λόγους. Ο ένας ήταν για την καταπληκτική ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη που το έκαναν Βικελίδης. Και ο δεύτερος, εδώ νομίζω ότι θα με δικαιώσεις, γιατί ήταν πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος. Και σας βοήθησε να παίξετε ποδόσφαιρο. Σίγουρα ήταν και βρεγμένος ο αγωνιστικός χώρος και μας έδωσε μια άλλη ταχύτητα που χρειάζεται και την έχει η ομάδα μας. Σίγουρα δεν μας βοηθάει το δικό μας το γήπεδο. Ναι. Δεν μας βοηθάει. Για την ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Για τον κόσμο το Άρη, τι να πούμε, είναι καταπληκτικός. Μας βοηθάει κάθε εβδομάδα και θέλουμε και περισσότερο κόσμο δίπλα μας. Και ο κόσμος πρέπει να εμψυχώνει την ομάδα συνέχεια. Αυτό θα σας πω κάτι που έγινε με τον Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Στο πρώτο ημίχρονο ο κόσμος είχε λίγο μία γκρίνη, έβγαζε μία δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Από το 70, αν θυμάστε, μέχρι το 95 που τελείωσε το παιχνίδι, mm-hmm, ο κόσμος τότε μαζεύτηκε, όλοι βγάλαν ένα ωραίο συνέστημα προς τους παίχτες και τραβήξαν πάνω την ομάδα. Τότε είχε μία όθηση παραπάνω η ομάδα. Έτσι πρέπει να είναι από την αρχή. Αυτό νομίζω υπήρχε πολύ και στο μάτς με την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή που σκοράρει εσύ, δίνεις το παιχνίδι. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Έτσι. Και υπήρχε πάρα πολύ το καταλάβει. Δηλαδή όλοι το αντιλήφθηκαν όσοι ήταν στο γήπεδο, ότι με την Παναχαϊκή βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον έχουμε ανάγκη τον κόσμο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δική σου παρουσία γενικότερα είναι κατά κάποιο τρόπο, Γιώργο, και ενός δεύτερου προπονητή μέσα στο παιχνίδι και γενικότερα στα αποδυτήρια. Είσαι ένας από τους αρχηγούς, είσαι έμπειρος, την ξέρεις την κατηγορία, έχεις και αυτό το ρόλο. Σίγουρα δεν έχω, εντάξει, νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Και εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Φαίνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό έχω έρθει κιόλας. Ναι, ήσουν από τις πρώτες επιλογές, δεν το σκέφτηκες ιδιαίτερα. Όταν σε πήρε, νομίζω, ο Παύλος ο Μυροφορίδης, δεν χρειάστηκε παρά μόνο 5 λεπτά, δεν είναι, για να αποφασίσεις να κάνεις το βήμα. Ούτε πέντε. Τι διαφορά βλέπεις, εντάξει, πλέον από μέσα του φετινού Άρη με τον Άρη που αντιμετώπισες πέρυσι ως αντίπαλος? Κοιτάξτε, φέτος η ομάδα είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, δεν παρατάει ούτε λεπτό στο παιχνίδι της και ο στόχος της είναι η νίκη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πούμε ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και στο τέλος ήρθαμε ισοπαλία, χάσαμε. Αυτό για μένα τουλάχιστον έρχεται σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει η ομάδα να βγει και να βγει πρώτη. Για να βγεις όμως πρώτος πρέπει να κοιτάς και το αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η εικόνα κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, ναι, θα είναι και καλύτερη. Mm-hmm. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η νίκη, μετράει η νίκη. Σωστό. Και από ό,τι φαίνεται... Πέρσι η ομάδα δεν το είχε αυτό. Δηλαδή όποια ομάδα έπαιζε με τον Άρη, νομίζω εγώ ότι πίστευε ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Πέρσι πολλοί είπαν ότι πέρσι θα έλεγε 1-1 το προχθεσινό μάτς. Μπορεί. Yeah. Αν
Όχι, είχε, είχε τέτοια αποτελέσματα. Είχε. Τα περσινά, ναι, είχε, έτσι ακριβώς. Είχε τον απο... Έπαιζε και το μάτς έπαιζε, έτσι, στο... στο 2-2 ή όχι. Ναι, ναι, έπαιζε. Ναι. Στο 2-2 με τον Απόλλωνα, το 0-0 με τη Σπάρτη, το 1-1 με τον Αγροτικό Αστέρα, 1-1 με τον Εγινιακό. Είχε πολλά τέτοια παιχνίδια ο Άρης πέρσι που, που... που του στήχησαν στην τελική, γιατί παρόλο που πήρε 77 βαθμούς δεν κατάφερε να, να ανέβει. Τώρα, έτσι, βέβαια, ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Έχει 42 ο Άρης. Φαντάζομαι ότι αν ξεκινούσατε και σας έλεγαν ότι μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου γύρου είχατε 42 βαθμούς, θα υπογράφατε όλοι. Σίγουρα, σίγουρα θα υπογράφαμε. Αλλά εντάξει, εμείς δεν κοιτάμε ή δεν κοιτούσαμε μάλλον ποια θα είναι η συγκομιδή. Κοιτάμε μόνο κάθε παιχνίδι που έρχεται. Ναι. Αυτό έχει, για να πάρεις, για να πάρεις και το πρωτάθλημα πρέπει να κοιτάς αυτό. Όταν κάποια στιγμή η ομάδα μας έκανε 7 στα 7, κάποιοι βγάλαμε, βγάλαμε κάτι ότι έχουμε να κάνουμε μια τετράδα αγώνων που πρέπει να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Αυτό ήταν, ήταν λάθος, π.χ. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το, να το κάνεις αυτό. Πρέπει να κοιτάς ένα-ένα παιχνίδι και σιγά-σιγά να μαζεύονται οι βαθμοί και να κάνουμε ταμείο στο τέλος. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, πάμε σε μια κούρσα με τρεις διεκδικητές, από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα, γιατί έχουν αποκτήσει μια μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι ο Άρης, Παναχαϊκή και Όφη, έτσι είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς σε τρεις πιστεύω θα πάμε. Δεν νομίζω να, να υπάρχει κάποια έκπληξη στην πορεία. Αν και τα τρία καλά μήναν λίγο πίσω, οπότε δεν θεωρώ ότι θα μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Ναι, και είναι δύο ομάδες που τις έχει εκτός έδρας βέβαια ο Άρης στο, στο δεύτερο γύρο. Δεν μας απασχολεί. Ναι. Σωστό. Το ίδιο πράγμα είναι. Και ένα σχόλιο για το τελευταίο παιχνίδι έχει που μάτσα. Έχουμε με την Καρδίτσα. Κλείνει ο πρώτος γύρος. Η Καρδίτσα, η οποία έχασε από την Παναχαϊκή χθες και έρχεται τη, την Κυριακή για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Φαντάζομαι ότι θα, θέλετε ακόμη μια νίκη και ενδεχομένως να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα και, στο, και στον κόσμο, γιατί για το αξίζει αυτή η ομάδα. Κάθε Κυριακή, για μας κάθε Κυριακή είναι πόλεμος. Δεν το συζητάμε. Όποιον και να παίζουμε. Είτε Όφη λέγεται είτε Καρδίτσα. Το ζητούμενο είναι τρεις πόντια και αυτό θα κάνουμε. Mm-hmm. Πώς βλέπεις τους, τους άλλους δύο, γιατί δύο νομίζω ότι έχουν αυτό μείνει είναι, να διεκδικούν. Mm-hmm. Πώς βλέπεις αγωνιστικά εννοώ. Βλέπεις τον Παναχαϊκή... Όφη ή την Παναχαϊκή, ποιον από τους δύο βλέπεις. Μας ακούν και στο Ηράκλειο να ξέρεις. Ναι, ναι. Έτσι βλέπεις τη Λεβίλος. Λες για τώρα για το Ηράκλειο. Βγαίνουν κάποιοι παίκτες, π.χ. στο Ηράκλειο που διάβασα, βγήκε κανένας παίκτης, μίλησε ότι ο Άρης π.χ. μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια κάπως διαφορετικά. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει την ομάδα του, έτσι. Βγαίνουν και, και λένε πράγματα που, που δεν ισχύουν, είναι άστοχα εντελώς. Mm-hmm. Ο Όφη είναι, δεν το, είναι μεγάλη ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε. Εκεί που ήταν να διαλυθεί, βλέπουμε ότι σιγά σιγά παίρνει παιχνίδια, βρίσκει μια σταθερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να, μπορεί να αντέξει τόσο πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που μία ήταν κάνει, υπάρχει αναταραχή. Αυτό βλέπω. Ναι. Έχει, έχει τις επιπτώσεις, λες, της μεγάλης ομάδας, ότι πώς θα διαχειριστεί την... Νομίζω αυτό που είπες το έχει πει και ο Παπαδόπουλος, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει αν χάσουμε ένα μάτς. Νομίζω ο προπονητής, ναι. Εγώ πιστεύω, έτσι, έτσι πιστεύω, θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, η Παναχαϊκή έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα. Η Παναχαϊκή βγάζει μια υγεία, έχει νεαρά παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν μέχρι τέλος. Έχουν ανθρώπους βέβαια που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Α, εσύ μιλάς για την πρώτη θέση τώρα. Για τη δεύτερη θέση τι βλέπεις? Δεν βλέπω τίποτα. Εγώ κοιτάω. Μόνο την πρώτη βλέπω. Εγώ τελειώσαμε. Την πήρε ο Άρης. Γεια σας. Μόνο την πρώτη. Ωραία. Θέλουμε ατάκα για Μυροφορίδη. Χθες μπήκε ένα κεφαλοκλείδωμα, νομίζω σου κάνει σε κάποια φάση. Και νομίζω μετά πιάνει κεφαλοκλείδωμα και το Βαλεριάνο. Δεν ξέρω, εσένα δεν σε έφτανε κιόλας βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Γι' αυτό πήγε στο Βαλεριάνο, ήταν πιο προσιτός. Είστε φίλοι, του έχεις αφιερώσει γκολ. Ναι, ειδικά με την Παναχαϊκή που ήταν στο Βικελίδη, το είδαμε. Και τον τρόπο. Μια διαφορετική σχέση με τον κύριο Μυροφορίδη, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σχέση σεβασμού, επαγγελματισμού. Όσον αφορά για το μια τάκα που λες, ο Παύλος είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αυτό να το ξέρει όλος ο κόσμος.
είναι ο συνδετικός κρίκος, αυτό που πρέπει να έχει την ασφάλεια ο παίχτης, να μπορεί και να μιλάει και με τον πρόεδρο και να παίρνει, δηλαδή να βλέπει σαν έναν άνθρωπο να σου εμπνέει σεβασμό και σιγουριά. Αυτό είναι ο Πάπας ο Μπορεφορίδης. Αυτό ήταν τόσα χρόνια και νομίζω ότι είναι αδικείται που είναι στη Β' Εθνική. Είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στη δουλειά του στην Ελλάδα, πιστεύω. Αυτό δεν το λέω εγώ γιατί είναι φίλος μου, μπορεί να σας το πει οποιοδήποτε πιστεύω. Οι επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια μιλάνε από μόνες τους. Αν ομοιροφορήσει το Α και το Ω ο Σπανός, τι είναι, το Κ και το Λ, το Σ, πού είναι ο Σπανός ακριβώς? Σίγουρα και ο Σπανός έχει κάνει μια η πορεία που έχει κάνει η ομάδα, οφείλεται και στον προπονητή. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο του τεχνικού διευθυντή, των παιχτών. Υπάρχει ένα σύνολο, ένα κούπομα καλό που ξεκινάει και από εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Να ευχηθούμε νίκη, φυσικά εννοείται, και στο παιχνίδι της Κυριακής αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, και να επιτευχθεί γρήγορα στόχος της Ανόδου. Και με το καλό, εφόσον επιτευχθεί, να κανονίσεις και μια προβατίνα πάλι, έτσι, ναι. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Όλα καλά. Αυτό με την προβατίνα τι είναι τώρα, έχετε συνεννόηση μεταξύ σας? Όχι, ρε φίλε, έκανε τρομερό τσιμπούσι στην προετοιμασία, την τελευταία μέρα. Υπό την αιγίδα του Γιώργου Δενζίζη, βέβαια. Οπότε νομίζω στο Ρήσιο πρέπει να οργανώσει κάτι τέτοιο με το καλό. Πώς θα πάει η ομάδα καλά, δεν γίνεται τέλος. Χωρίς προβατίνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό του Άρη. Πρώτη φορά νομίζω πρέπει να μιλάει από όταν υπέγραψε και έπειτα στην ομάδα. Δεν έχει μιλήσει. Μετρημένος, σοβαρός. Ξέρει το έργο στη Football League. Καλύτερα από τον καθένα νομίζω πώς παίζεται. Και είπατε, ούτε τετράδες αγώνων, ούτε κάθε μάτς ξεχωριστά. Εμείς πόλεμο και την Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα. Δεν βλέπω δεύτερη θέση, μόνο την πρώτη και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτή τη νοοτροπία είναι. Κοίταξε, αυτό που πρεσβεύει ο Δελιζής και αυτά που είπε είναι και η νοοτροπία φέτος της ομάδας. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Άρης φέτος, ακόμα και με τον Καραϊσκάκη, ακόμα και με τον Όφη, ακόμα και με τον Πανεγιάλιο που φέρε 0-0, δεν μπορεί να πει κανένας δεν πάλεψαν. Πέρσι, πολλές φορές βλέπαμε παίκτες, καλούς ποδοσφαιριστές, να μην παλεύουν, να μην τρέχουν, να μην προσπαθούν. Λένε πάρα πολύ ότι έχει βάλει πολλά γκολ. Είναι τυχερός ο Άρης, λέει, γιατί έχει βάλει πολλά γκολ μετά το 75. Και αυτό η ικανότητα είναι. Αυτό. Αυτό είναι και καταχάσεται και ψυχικά από θέματα. Ψυχικά, σωματικά. Σωματικά, ότι η ομάδα τρέχει. Ότι δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να είπε φέτος, α, η ομάδα δεν έχει φυσικά. Πέρσι το λέγαμε. Λέγαμε μήπως είναι και αυτό. Έχει παίκτες με χαρακτήρα, έχει προσωπικότητες. Εντάξει, δεν έχει, το έχουμε πει πολλές φορές, την. Πώς το λένε, περίσχια ποιότητα. Δεν περισσεύει, εντάξει, θα κάνουμε. Δεν έχει. Και έχει όμως όλα τα υπόλοιπα τα στοιχεία και αυτή τη συνταγή της Football League. Είναι κλασικά ομάδα Football League. Αυτή η συνταγή είναι για να δέσει στη Football League. Υπάρχουν και παίκτες για Super League. Και το να λέει ο 5-0-6, δεν το ρώτησα, να ήθελα να μείνει του χρόνου. Αυτά όλα, φίλε, 5-0-6, ας εξασφαλίσει η ομάδα την άνοδο. Και είπα και την Παρασκευή. Και την Πέμπτη, νομίζω, πότε ήταν, σε ποια εκπομπή τα λέγαμε. Ναι. Όλα αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με το ποιος θα είναι, ρε παιδιά, στην ομάδα. Ποιος θα κάνει κουμπί, ποιος θα στήσει την ομάδα. Εγώ θα αποφασίσω ή εσύ, και το λέω καλοπροαίρετα, αν θα μείνει ο Δελιζής ή ο κάθε Δελιζής. Αν μείνει ο Μυροφορίδης, θα μείνει και ο Δελιζής. Δηλαδή, να σας κάνω, άσε τώρα δελειά. Αυτό, εντάξει τώρα. Δεν είναι μόνο Δελιζής, μην κοιτάμε μόνο το Δελιζής. Okay. Με αφορμή το Δελιζής. Ναι, το πώς θα στηθεί η ομάδα είναι ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Πρόσεχε λίγο. Αν μείνει ο Μυροφορίδης, δεν σημαίνει ότι θα μείνει ο Σόουζα παράδειγμα. Τι μπάτζετ θα έχει. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και είναι λίγο πρόωρο. Νομίζω. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Αυτή την αίσθηση έχω. Πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, ναι. Γιατί είναι ένα άλλο. Σίγουρα θα μείνει ένας κορμός. Δεν μπορείς να διώξεις και τους 25 ποδοσφαιριστές. Για το φίλο τον Νικόλαο που ρωτάει για τον Μπαργκάν, θα πούμε και για τον Μπαργκάν τι ακριβώς ισχύει. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί ήδη είμαστε στα 2-3 λεπτάκια μετά τις 6. Άρα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη δεύτερη μας ώρα. Όλοι συνεχίζουμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο φίλος ο 779 λέει: Καρυπίδι αύριο στους Κουκουλάκη Τριτσόνι, δε.
δείξε και το ξεχύλωμα φανέλας του Διαμαντόπουλου. Ο Περέρα δεν θα ξέρει Φουκάκι, αντιπαριώτην ο Κουκουλάκης ξέρει Φουκάκι. Μάλιστα. Αυτό για το αθηριανό ραντεβού που είναι προγραμματισμένο να γίνει με τους ανθρώπους που έχουν τα κουμάντα στη διαιτησία. Ο 506 λέει: μπορεί να σας φανεί παράδοξο, αλλά εγώ πλέον υποστηρίζω την Παναχαϊκή. Δεν πρέπει να ανέβει με τίποτα το παράρτημα. Όπου είναι αυτοί από πίσω, πρέπει να τους πολεμάμε. Λέει ο 506. Δεν ξέρω αν είναι από πίσω αυτοί ή άλλοι οτιδήποτε άλλο, αλλά και η Παναχαϊκή, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει κάποιους φίλους. Εντάξει, έχει τα δικά της. Λίγες ομάδες είναι σαν τον Άρη. Τώρα από εκεί και έπειτα, εγώ το έχω συζητήσει και με φίλους και συναδέλφους από το Ηράκλειο κτλ. Δεν συμφέρει νομίζω τον Όφη σε καμία των περιπτώσεων να πηγαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και είδατε τι είπε τώρα ο Δελυζήσης. Βγαίνει ο Κουτσιανικούλης πριν από λίγες μέρες και ενώ εμφανέστατα δεν υπάρχει κάποια εύνοια στον Άρη οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο Άρης πραγματικά, αν μπορεί κάποιος να πει ότι έχει ευνοηθεί κάπου, είναι στο τρίτο γκολ με τον Εργοτέλη που μετά από 7 replay καταλάβαμε ότι είναι μισό δάχτυλο μπροστά ο Ντούνης και στο ίδιο ματς έχει 3 offside στο πρώτο ημίχρονο που τον έχουν κόψει. Και τον τελευταίο μήνα γίνονται όργια εις βάρος. Εντάξει, ένα ολόκληρο πρώτο γύρο θα ξεφύγει και μια φάση και θα είναι υπέρ σου, δηλαδή, έστω και οριακά. Δεν κατάλαβα. Ούτε δηλαδή, ούτε ο Όφη, δηλαδή. Να είμαστε δίκαιοι, ούτε ο Όφη είχε κάποια εύνοια ή οτιδήποτε άλλο φέτος στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο μάτσο αυτό με τη Βέρεια, όπως και να το κάνουμε, τα πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Στο ένα ο Βουό πατάει τον αμυντικό, στο άλλο, καλά, το δεύτερο που δίνει το πέναλτι. Ο Μάνος. Πραγματικά, αν ήμουν Μάνος, θα πήγαινα να τον έλεγα είναι και 2-0. Όχι, ρε φίλε, άστο. Άστο, δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πέρσι με τη Λαμία. Να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Έτσι. Αλλά λέμε ότι στα τελευταία μάτς του Άρη γίνονται απίθανα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πέναλτι με τη Βέρεια. Όλοι στέκονται στο ότι μπήκαν γρήγορα οι παίκτες του Άρη και κόλλησαν τη Βέρεια στο πέναλτι. Το πέναλτι που γίνεται πριν το βλέπετε και δεν το δίνει. Ή ότι ο Άρης έχει 6 κάρτες και μια κόκκινη άδικη σε εκείνο το μάτς. Και αν δεν λέμε, αποβλήθηκε ο Καντιμίρης. Τι έπρεπε να γίνει με το Στρέζο χθες. Άσο στο 10 με 10. Θα σε πω εγώ. Πάλι θα κέρδιζε, εγώ λέω Όφη. Πάλι θα κέρδιζε. Ναι, είναι κλάσεις ανώτερος από τη Βέρεια τώρα. Αλλά εντάξει ρε παιδιά. Βγαίνει ο Κουτσιανικούλης και λέει: όλοι βλέπουμε πώς κερδίζει ο Άρης. Είναι δυνατόν. Τι πούλησε, πάω ξεδιλίκι, πούλησε επειδή πέρασε από εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το είπε μόνο στο Δελυζήσης. Δεν το ρωτήσαμε, δεν είμαι εμείς τίποτα. Μόνο του το είπε. Συζητιούνται αυτά μεταξύ των ποδοσφαιριστών τώρα. Εντάξει, δεν είναι άνθρωποι, δεν διαβάζουν, δεν βλέπουν τι γίνεται. Ενημερώνονται, ξέρουν τι συμβαίνει. Και ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει την εμπειρία και ξέρει πώς παίζεται και το παιχνίδι τώρα. Εντάξει. Ναι. Κάτσε ρε Κουτσιανικούλη, βάζει το στόμα στον Άρη. Με ποια λογική βάζει το στόμα στον Άρη. Ο καθένας το ποσοστά. Ο Δελυζήσης κοιτάει την ομάδα του και τη δική του τη δουλειά. Όπως ο Άρης πρέπει να κοιτάζει τη δική του τη δουλειά και αυτό κάνει. Σε αυτό το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, σε γενικές γραμμές, έτσι πρέπει να συνεχίσει να κάνει και στα επόμενα παιχνίδια. Αρχής γενομένης του αγώνα με την Καρδίτσα, με την οποία αναμέτρηση αυτή ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Ειρήστο εμπαρόδο να σας πω και το πρόγραμμα αυτής της τελευταίας αγωνιστικής τι περιλαμβάνει. Θα παίξει το Σάββατο, θα γίνουν δύο παιχνίδια που ενδιαφέρουν και τα δύο τον Άρη. Η Παναχαϊκή θα παίξει με τον Αιγινιακό και η Σπάρτη θα υποδεχθεί τον Όφη. Παναχαϊκή, Αιγινιακό, ρε φίλε, το μάτς. Αρμάδα. Και... Τι, η αρμάδα του? Του Αιγινίου, από 0-2-3-2. Σωστό, ναι, τι ανατροπή ήταν και αυτή. Μόνο ο Άρης και ο Αιγινιακός κάνουν το εξάνθρωπος. Ο Απόλλων Πόντου έχει ρεπό, άρα παίρνει 3 βαθμούς επιτέλους. Παίζει με τον Αχαρναϊκό. Αέκαρα Ισκάκης Απόλλων Λάρισας, Εργοτέλης Τρίκαλα. Πολύ σημαντικό μάτς για τον Εργοτέλη αυτό για την παραμονή του. Τα Τρίκαλα ρε φίλε με έχουν μπερδέψει πάντως. Τι κάνουν. Ναι. Βέρεια Πανεγιάλιος. Ω, θάνατος η ζωή μου. Ναι, ναι. Και Δόξα Δράμας Πανσεραϊκός θα γίνει την Κυριακή. Διπλό. Όχι. Ποιο? Ντέρμπι είναι αυτό. Γειτονικό. Δόξα, ναι, γειτονικό. Και Τρίτη θα παίξουν 20 Φλεβάρι, γιατί προφανώς παίζει ο Πλατανιάς στην Κυριακή στα Περιβόλια. ΑΟ Χανίων Κισαμικός, καλή θέα. Ο Κισαμικός πήγε, έχασε από τον Απόλλωνα Λάρισας. Έμεινε πίσω κι αυτός τώρα. Είπαμε στην έδρα του, είναι καλός. Αυτό το μάτς με τη Βέρεια, πότε δεν πρέπει να γίνει τώρα πριν τελειώσει. Έχει ο Τσάκος στις αίρες, εντάξει. Αυτό το μάτς με τη Βέρεια, το μεταξύ, πρέπει να γίνει τώρα.
ή την Τετάρτη μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Πότε θα γίνει, έτσι δεν λέει ο κανονισμός ή δεν ισχύει αυτό? Ότι πρέπει να τελειώσει ο πρώτος γύρος και μετά να γίνουν τα παιχνίδια του δεύτερου. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Άμα σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δεν σε ενδιαφέρει, άμα σε πατήσει καμιά αναβολή όμως στο πορτάλι, θα σου πω εγώ αν σε ενδιαφέρει μετά. Να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστούμε. Τι να ξεκουραστούμε. Μια φορά τη βδομάδα παίζουμε. Εμείς. Α, πάμε κάτι τρίμερο. Οι ποδοσφαιριστές. Μπορώ να βάλω αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πάμε ένα τρίμερα και τον μπάσκετ που παίζει εκτός έδρας. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ ένα φίλο. Άιντε, ένας τέτοιος φίλος λέει: έχετε μεγάλο θράσος. Έχετε στήσει όλη τη Football League φέτος για να νικάτε εσείς. Σας έχουν πάρει χαμπάρι και οι πέτες και μιλάς για διετσία. Μόνο η Παναχαϊκάρα αξίζει. Ο φίλος ο οποίος βλέπω εδώ. Α, είναι τέτοιος. Φίλος και του Παναθηναϊκού. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Η Παναχαϊκάρα, άμα αξίζει, να περάσει τον Όφη. Γιατί από τον Άρη θα μείνει πίσω. Να πω στο φίλο εδώ από την Πάτρα. Ας δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, ήθελες να πεις για Μπαργκάν κάτι. Τι ήθελες να πεις? Το ρεπορτάζω από κάτι συγκεκριμένο για τον Μπαργκάν. Ναι, αυτό εννοώ. Με βάση αυτό που γράψαμε και το πρωί, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σε καραντίνα και το διάβασα, το κατάλαβα από ένα παραθλητικό στην Άρη ότι κάτι έγινε την Παρασκευή. Ναι. Ναι, ήταν την Παρασκευή ουσιαστικά λήφθη αυτή η απόφαση από τον προπονητή της ομάδας, όταν ενημερώθηκε ο Μπαργκάν ότι δεν θα είναι στην αποστολή της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό, που θα ταξίδευε στις Σέρες δηλαδή μετά την προπόνηση, και για τους προσφαιριστές που θα έμεναν εκτός αποστολής υπήρχε μια διαφορετική προπόνηση, γιατί οι υπόλοιποι κάνουν αισθημένες μπάλες και τα λοιπά, όπως γίνεται πάντοτε στις τελευταίες προπονήσεις πριν από τους αγώνες. Και ο ποδοσφαιριστής αντέδρασε και αρνήθηκε ουσιαστικά να εκτελέσει το πρόγραμμα που θα εκτελούσαν όλοι οι υπόλοιποι εκτός αποστολής, και φυσικά η επόμενη κίνηση από τον προπονητή του Άρη ήταν να τον διώξει από την προπόνηση, όπως θα έκανε νομίζω οποιοδήποτε προπονητής στη θέση του, και αυτό ήταν και το κύκνιο άσμα, μάλλον από ό,τι φαίνεται, του Κενάν Μπαργκάν. Όσο νομίζω είναι προπονητής ο Δημήτρης ο Σπανός, δεν θα ξαναδούμε τον Κενάν Μπαργκάν στην ομάδα, και είναι μια σχέση η οποία πέρασε από χίλια μύρια κύματα από το ξεκίνημα ουσιαστικά της σεζόν. Του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία πριν από κάνα 1,5 μήνα με εκείνα τα περιστατικά που είχαν γίνει, και νομίζω ότι τώρα μάλλον ο Δημήτρης ο Σπανός θα κατάλαβε ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει διαφορετικά εκείνη την στιγμή. Αν θεωρούσε από τότε δηλαδή ότι το παίκτης έχει θέμα μαζί του, ότι αντιδράει, ότι είναι αυτός που είναι και γενικότερα δεν μπορεί να τα βρει μαζί του, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ νομίζω ότι ένας προπονητής, εφόσον δεν μπορεί να τα βρει, αν για κάποιο λόγο δεν μπορείς να τα βρεις, θα πρέπει να λαμβάνεις τις αποφάσεις σου για το καλό της ομάδας. Θυμήσου τι είχε κάνει πέρσι ο Κωστένογλου, για παράδειγμα, μετά το μάτς με τα Τρίκαλα, που μπήκε εκείνη την Τρίτη το πρωί στην προπόνηση και έδιωξε κατευθείαν και τον Ιτζίδη και τον Ραούλ Μπράβο από την ομάδα, χωρίς δεύτερη μάλιστα κουβέντα. Και μάλιστα την Παρασκευή ενημέρωσε και τη διοίκηση για την απόφασή του αυτή ο Δημήτρης ο Σπανός, και ότι δεν υπολογίζει δηλαδή και ότι ο παίκτης θα προπονείται από εδώ και πέρα μόνος του, και μάλιστα έγινε και ένα περιστατικό προς επίρρωση στον Οσολέ με την Κυριακή, όταν μίλησε στους ποδοσφαιριστές ο προπονητής, την προπόνηση δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, να πει κάποια πράγματα στους ποδοσφαιριστές του. Ζήτησε από τον ποδοσφαιριστή να βγει έξω από τα αποδυτήρια, γιατί το θεωρεί προφανώς κομμάτι της ομάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, ποιος έχει δίκιο, ποιος άδικο. Ήταν προβληματική σχέση εδώ και αρκετό καιρό. Σας το είχαμε μέσω πλησαφώς περιγράψει και τότε, όταν έγινε εκείνο το σκηνικό και είχε δημιουργηθεί θέμα, και μάλιστα με την παρέμβαση τότε του Παύλου του Μυροφορίδη ουσιαστικά λύθηκε και δεν αποχώρησε από τότε από την ομάδα. Τώρα, το τι θα κάνει η διοίκηση μαζί του είναι
άλλο θέμα. Το πώς θα το χειριστεί. Τι να χειριστεί, πάλι, δεν μπορεί πάλι να, κάνει... να χειριστεί. Ναι, ο προσφυγητής δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Δηλαδή, και να τον αφήσει ελεύθερο που λέει ο λόγος, δεν μπορεί να πάει κάπου τώρα. Γιατί τον απασχολεί να τον απέξει ή οτιδήποτε άλλο. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει, παιδιά, ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο για τα φετινά δεδομένα του Άρη. 70.000 ευρώ. Είναι φίλος με τον Καρπίδη, δεν πειράζει. Όταν ένας ποδοσφαιριστής σου δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα ξαναδημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Τον Γενάρη πήρε ένα ρίσκο. Εγώ θεωρώ το μισό το ρίσκο το έχει πάρει ο Σπανός και το άλλο μισό ο Καρυπίδης. Στην ουσία ο Σπανός συμβιβάστηκε με τη θέληση της διοίκησης να παραμείνει. Ο Μπαργκάν υποσχέθηκε ότι όλα καλά και okay, έκανε ένα λάθος εκεί που είπα αυτό που είπα και πάμε όλοι μαζί και να ανεβούμε κτλ. Έτσι έκανε στην ουσία το χατήρι και της διοίκησης που τον ήθελε στην ομάδα και δεν ήθελε μια ρήξη. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα τώρα. Τι απάει τώρα, ξαναπεί, α, συγγνώμη, δεν γίνεται. Με την ίδια λογική να πάει και ο Νίκητς, που είναι και εξαιρετικός επαγγελματίας μέχρι στιγμής, και να πει και αυτός, δεν παίζω εγώ, παίζει ο Μουμίν και ο Ιντζόγλου, γιατί βάζεις αυτό, ούτε εγώ προπονούμε. Να πάει και ο Μιλούνοβιτς, ξέρω εγώ, που μπαίνει στο 85, να πει γιατί στο 85, εγώ δεν μπαίνω ο βασικός. Να πάει, πες ένα παιδί που είναι εκτός αποστολής. Ο Ντούνης. Δηλαδή, συγγνώμη. Είναι στα δύο παιχνίδια, Ο Ντούνης, δηλαδή, ρε φίλε, που έχει πολύ καλές εμφανίσεις και γκολ πέτυχε και τα λοιπά. Και έμεινε εκτός αποστολής. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, ο Ντούνης? Να πάει ο Τσουμάνης, που δεν έχει πάρει ούτε συμμετοχή. Άμα αρχίσουμε αυτά τα πράγματα, μετά τελειώσαμε. Και να σας πω και κάτι. Ο Μπαργκάν φέτος δεν μου έχει δείξει τίποτα. Δηλαδή, όλοι λέμε ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ότι έχει ικανότητες, ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αλλά δεν μου έχει δείξει. Έχει βάλει ένα γκολ με τον Κισαμικό και ένα γκολ με τον Εγινιακό και στο 90, το 5ο γκολ που είδε και ο Καλατζίδης, το 5-0, το over 4. Στην ουσία έχει βοηθήσει την ομάδα με αυτό το τρίποδο με τον Κισαμικό, με τον γκολ που έβαλε το απευθείας φάουλ. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι αυτός ο Μπαργκάν που όλοι περιμέναμε να δούμε να βοηθήσει την ομάδα. Εγώ έλεγα όταν ήρθε ο Πλατέλας, από τη μια ο Μπαργκάν, από την άλλη ο Πλατέλας, τελειώσαμε. Θα τους κάνουμε γιο-γιο. Και δεν βλέπω τίποτα. Το είδες αυτό στο Very Aris τώρα, αυτό ήταν απόδοση του ενός παίκτη στον οποίο βασίζεσαι και έχει και το περιβραχιόνιο. Άλλο και αυτό. Έχεις το περιβραχιόνιο, δώσε κάτι παραπάνω. Και να σου πω κάτι, εγώ με το παιδί δεν έχω μιλήσει ούτε τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Και θα μου πεις τώρα, περίμενες να έρθεις στον Άρη της Β' Εθνικής ή της Γ' Εθνικής για να δεις ότι αδικεί τον εαυτό του. Όταν όμως πήγαινε στον Πανιόνιο και έβγες 6 μήνες, πήγαινε στην Καλονίκη και έβγες 6 μήνες. Δεν ήταν τυχαία όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς. Γι' αυτό γινόντουσαν όσα γινόντουσαν. Αλλά τώρα είναι ο Άρης. Δεν είναι ούτε Καλονί, ούτε Πανιόνιος. Είναι ο Άρης. Υπάρχουν κάποιες σταθερές μέσα στα αποδυτήρια. Υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποιες κόκκινες γραμμές και όποιος ποδοσφαιριστής τις περνάει. Θα έχει λογικά τις συνέπειες τις οποίες αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Βέβαια, αν το ρωτήσεις, προφανώς θα σου εκφράσει τα παράπονά του για την αντιμετώπιση που έχει από τον προπονητή, όπως κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Το αντιμετώπιση από τον προπονητή, να σου πω κάτι. Το αντιμετώπιση από τον προπονητή. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν πήρε ευκαιρίες. Όχι, όχι. Δεν μπορεί δηλαδή, να ισχυριστεί ο ποδοσφαιριστής ότι δεν έχει πάρει ευκαιρίες. Ευκαιρίες δηλαδή, δεν πήρε ο Καπνίδης φέτος. Δηλαδή κάποιες άλλες παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου, τι θα έπρεπε να μπουν. Ο Νίκητς ήταν λίγο ιδιόμορφη κατάσταξη. Εντάξει, και ευκαιρίες να είχε πάρει. Είχε πρόβλημα τραυματισμού, έκανε την επέμβαση. Κάτσε, μετά. Εσύ, Αλέξη, δεν κοιτάς μόνο ποιοι δεν πήραν ευκαιρίες. Κοιτάω και ποιοι παίζουν. Δηλαδή, όταν ο Μουμίν έχει την απόδοση που έχει και ο Ιντζόγλου έχει την απόδοση που έχει, είναι σταθερά από τους καλύτερους παίκτες. Δεν μπορεί να πει είναι κάτι. Δηλαδή, δεν πήρε ευκαιρίες. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί ο Μαραγκός να πει να βγει ως όζο να μπω εγώ. Θα πούνε όλοι, κάτσε ρε, φίλε, όσο καλό παίκτη κι αν είσαι, πώς θα γίνει. Ή ο Καντιμήρης με τον Αναγνωστόπουλο. Δηλαδή, ο Αναγνωστόπουλος τι έπρεπε να κάνει. Ο Κατημύρης βγήκε όταν πήρε κόκκινη. Αλλά θα μπορούσε ο προπονητής να τον βγάλει με βάση την απόδοση που είχε το παιδί μέχρι πρωτινός. Δηλαδή, κάποιοι παίχτες θα πάρουν ή δεν θα πάρουν ευκαιρίες ανάλογα και με το τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, θα βγάλω εγώ το Μουμίν έτσι όπως αγωνίζει το Μουμίν. Είδες τι έγινε. Μια στο Αίγιο στο δεκάλεπτο ψαχνόμασταν. Δεν θα τον βγάλει, παιδί μου, αλλά.
Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έγινε ένας λάθος χειρισμός πριν από ένα μήνα για μένα ξεκάθαρα. Ήταν με μαθηματική ακρίβεια ότι θα είχαμε ξανά τα ίδια. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, δηλαδή. Εντάξει. Και υπάρχουν πρωταθλήματα που μπορείς να παίξεις, μπορείς να πας ακόμα, να ξέρεις. Στην Κίνα. Όχι μόνο στην Κίνα, και στην Ευρώπη. Στην Κροατία. Ωραία. Okay. Τι. Εντάξει. Ας πάει. Εμένα με ενδιαφέρει όποιος και να είναι ο προπονητής, όποιος και να είναι ο ποδοσφαιριστής, να υπάρχει μια διάκριση ρόλων, ευθυνών και ιεραρχίας. Και το ίδιο ακριβώς λέω και όταν είναι προπονητής ο Μιχαλίτσιος και παίκτης ο Κόκε. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε μερικές φορές. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή άμα πρόσεξε, αν ο Μπαργκάν το κάνει στον Κούπερ, δεν θα πει κανένας τίποτα. Γιατί είναι ο Κούπερ. Αν ο Μπαργκάν το κάνει στο Σπανό, όμως υπάρχουν κάποιοι που λένε ναι, αφού είναι καλός παιδί, αρέσει Σπανέ και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν αρχίσουμε να λειτουργούμε έτσι, πάει. Τελείωσε το παιχνίδι. Και έγινε αυτό στον Άρη κατά περίοδους. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ στον Άρη ποδοσφαιριστές να νομίζουν ότι είναι πιο σημαντικοί από τον εκάστοτε προπονητή της ομάδας ή να θεωρούν ότι θα παίζουν με την πλάτη κάποιων άλλων στα παιχνίδια. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη αυτή τη στιγμή. Και να εκμεταλλεύονται ενδεχομένως και μία απήχηση που έχουν στις τάξεις των οπαδών του Άρη. Οι ομάδες δεν γίνονται ξεκάθαρα χωρίς να θέλουμε να πάρουμε το μέρος κανενός. Όποιοι είναι σοβαροί, όποιοι είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις, απόλυτα πειθαρχημένοι και σωστοί. Αυτοί πρέπει να παίζουν και αυτό είναι θέμα καθαρά του προπονητή, να είναι δίκαιος απέναντι στους προσφυστές. Εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα στο ορίσιο. Και αν θεωρείς ότι αδικείσαι, πας στον προπονητή και μιλάς. Υπήρχαν περιπτώσεις, τα έλεγες την άλλη φορά, παιχτών που πήγαν και ένα coach. Θέλω μια ευκαιρία. Παραλαμβάνω για το θέμα της συμμετοχής, των συμμετοχών. Δεν νομίζω ότι έχει παράπονο ο Μπαργκάν, δεν πήρε ευκαιρίες, παιδιά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τίθεται ζήτημα ευκαιριών για το συγκεκριμένο. Τις πήρε τις ευκαιρίες του. Δεν είναι ότι δεν τις πήρε. Και συγχωροχάρτη πήρε πριν από ένα μήνα όταν έγινε αυτό το περιστατικό. Όταν είχε αυτή την στιχομηθεία για το επεισόδιο με τον προπονητή τότε. Δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία και για μένα εκεί σταματάνε και τελειώνουν τα πάντα. Είτε ακόμα και αν είναι ο κολλητός μου ο ποδοσφαιριστής. Ποιος είναι ο Σόουζα και ο Πλατέρας αυτή τη στιγμή θεωρητικά οι καλύτεροι παίκτες του Άρη αυτή τη στιγμή. Έτσι, πιο, που τους γουστάρει και ο κόσμος περισσότερο. Το ίδιο είναι. Ο προπονητής είναι προπονητής. Ο τεχνικός διευθυντής και όλοι αυτοί απολογούνται, όχι απολογούνται, δίνουν λόγο στη διοίκηση. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο. Για να επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε και κάποια πράγματα για το. Αύριο γραμμές, παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε γραμμούλες. Αύριο γραμμές. Διάλειμμα και επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία. Θα μας πει η Μπούντου, περίμενε. Ελένη! Χαίρετε. Στο Sky. Στο Sky, ναι. Έχει αλλάξει η εκπομπή που είχε η. Πώς τη λένε την κοπέλα? Το Ροντέο. Όχι, αγάπη μου, αυτό έχει φύγει. Η άλλη, η πρώην του Πιλαδάκη, πώς τη λένε την κοπέλα? Η πρώην του? Του Πιλαδάκη. Αυτή δεν είναι. Αυτή είναι. Ναι. Α, η Ντορέτα. Η Ντορέτα, μπράβο. Ναι. Είχε μια εκπομπή για το Survivor. Ναι. Την καταργήσανε. Έκλαιγε την Παρασκευή, την τελευταία εκπομπή. Και τώρα βλέπουμε κάνει άλλη εκπομπή με άλλο όνομα. Τι συνέβη? Δεν τραβάει το Survivor φέτος. Βλέπεις ότι ούτε εμείς συζητάμε στο ροδιόφωνο γι' αυτό πια. Ναι, αλλά Survivor Πανόραμα λέγεται πάλι εκπομπή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Άλλαξαν σύνθεση, μήπως το team. Λες να έγινε κάτι τέτοιο? Ξέρω εγώ. Έρα, δεν τα πω. Είσαι καλλιτεχνική ρεπόρτερ. Καλλιτεχνική ρεπόρτερ δεν είσαι. Καλλιτεχνική σίγουρα δεν λες εμένα. Ξέρω εγώ πρόσωπα και ξέρεις πρόσωπα που το έχουν το καλλιτεχνικό. Και απλά έτυχε να περάσουν από το αθλητικό και μπήκαν μέσα. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, μην λέμε ονόματα. Εγώ μια ενδεκάδα πήρα να σας δώσω. Μόνο μία, δεν μας δούμε. Της Λάρισης δεν μας την πεις δηλαδή. Την περιμένουμε της Λάρισης ακόμη. Αλέξη Κούγια έχω, αν θέλετε από Λάρισης. Αλέξη Κούγια, ναι, θέλουμε. Και Βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Μπράβο. Και Τσέλσι στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με τον Ηλία Φιντάνη. Από ότι, όχι, δεν χαιρέτησε. Νομίζω ότι για την ώρα είναι ήρεμος, είναι διακριτικός. Κάτι φωνές από τις κερκίδες του γηπέδου, έτσι όσοι τον αντιλήφθηκαν και όσοι προσήλθαν νωρίς στο γήπεδο. Έχει μπει και αυτός μέσα. Απλά βγήκε, συνόδευσε μάλλον την αποστολή, τους παίκτες του, το τεχνικό επιτελείο για την πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά από τον Αλέξη Κούγια. Ευχές του δίνανε. Ευχές προφανώς του δίνανε. Ελπίζω και εκεί να μείνουμε και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για μας τους ουδέτερους είναι
το θέλγητρο για να δούμε το παιχνίδι ο Αλέξης και οι κινήσεις του. Ναι, ξέρω ότι το περιμένετε ιδιαίτερο. Έτσι. Σίγουρα θα απασχολήσει. Ελπίζω να περάσει τα ψηλά η παρουσία του, έτσι. Mm-hmm. Όπως και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βεβαίως το ελπίζουν και το εύχονται. Πάμε στα δικά μας όμως, πάμε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αλέξανδρο Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην άμυνα. Μπορεί μεν ο Αζεβέδο να είναι έτοιμος, αλλά δεν θέλει να διαταράξει κάποια ισορροπία στην παρούσα φάση ο Ράσμαν Λουτσέσκο, οπότε τοποθετεί τον Βιερίνιο στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Μάτου στα δεξιά, Βαρέλα Κρέσπο το δίδυμο των στόπερ. Από εκεί και πέρα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής Μαουρίτσιο Σάχο. Είναι αυτό το δίδυμο το οποίο είδαμε και στο... έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια από τότε που έφυγε ο Τσίμηρος. Μπίσεσβαρ όμως θα δούμε σήμερα στο παιχνίδι. Φανέλα βασικού για τον Ολλανδό, ο οποίος στην ουσία ανταμείχθηκε για την πολύ καλή του εμφάνιση στο μάτς κυπέλου με τον Ατρόμητο. Τοποθετείται μπροστά από τον Βιερίνια στα εξτρέμ, Κάμπο στα δεξιά. Πέλκα μπροστά τους, έτσι πίσω από τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος θα είναι η αιχμή του δώρατος για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε και σε αναμονή της ενδεκάδας της Λάρισσας, στην ώρα που ο Σταύρος Κόλκας χορεύει δίπλα μου. Αυτά. Χορεύει. Βγάλε ένα βίντεο να ανεβάσουμε στο Λίμπερο. Βγάλε ένα βιντεάκι. Είναι αυτές τις στιγμές που χρήσαμε που λες γιατί θα μην κάνουμε τηλεόραση. Σωστό. Μπορούμε όμως να τον ανεβάσουμε στο Facebook του Λίμπερο. Αυτό και τις ευχές στον Κούγια, για να έχουμε πολλά χτυπήματα μετά. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να παίρνουν εικόνα. Έτσι. Να έχουν εικόνα και ήχο από το να τα μεταφέρω εγώ. Έτσι. Οκ, okay, ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Θα τα πείτε αργότερα και με τον Δημήτρη. Ναι. Ακριβώς, τον Σταύρο Κόλκα σε πολύ λίγο από τώρα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Οκ. Okay. Μετά τις 7 θα είναι εδώ ο Δημήτρης Αναξής μαζί σας, για να ακούσετε το ρεπορτάζ, το pre-game, τον αγώνα φυσικά και το post-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα, που αρχίζει στις 7.30 και είναι το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Λοιπόν, όχι, για το φίλο που λέει αν θα συντονίσω εγώ το παιχνίδι, όχι, Δημήτρη Δανάξη θα έχω στο στούντιο, δεν θα συντονίσω εγώ το παιχνίδι, αν και νομίζω ότι αν το συντονίσω εγώ θα αυξηθεί σίγουρα η ακροαματικότητα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αν είμαι εγώ στο στούντιο, θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να σχολιάζουμε. Και να λέμε, είναι και μια πρόταση αυτή, να συντονίζει ο Κόλκα στα δικά μας μάτς και εγώ του ΠΑΟΚ. Θα έχει τεράστια απήχηση. Τεράστια ακροματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, για τα κουπόνια, να πάμε λίγο στο μπάσκετ, για τα κουπόνια που ανακοίνωσε ότι βγάζει ο Super 3. Μια κίνηση που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς τα χρήματα, ξέρουμε όλοι, θα πάνε στην ομάδα. Υπάρχει μια κινητοποίηση του κόσμου, υπάρχει μια εγρήγορση του κόσμου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπετε ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να συζητάμε για την αποχώρηση του Λάσκαρη εδώ και 2-3 εβδομάδες. Επί της ουσίας να συζητάμε, αλλά ο Λάσκαρης μόνο επί της ουσίας δεν συζητάει. Και μόνο διάθεση να συνδράμει στην απεμπλοκή του από τον Άρη δεν έχει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τελικά θα ξεμπλέξουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Τουλάχιστον στο παιχνίδι της Τετάρτης θα πρέπει το γήπεδο να είναι γεμάτο, θα πρέπει ο κόσμος να δώσει το παρόν, να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη στο αγωνιστικό κομμάτι και παράλληλα, εκτός από αυτό, να βοηθήσει και με τα χρήματά του να πάρουν κάποια χρήματα οι παίκτες και το τεχνικό τίμ, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για πάρα πολλούς μήνες, να πάρουν και αυτή μια όθηση και να δείξει ο Άρης ποια είναι η πραγματική του δύναμη. Και είναι και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε ένα πολύ καλό ρεκόρ φέτος. Είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Παίζει και καλό μπάσκετ, έχει καλούς Αμερικανούς. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία βγάζει υγεία στη φετινή χρονιά. Αυτή και ο Προμηθέας είναι δύο ομάδες, νομίζω, που από τις μικρομεσαίες ομάδες κάνουν την έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Δηλαδή το μάτς θα είναι και δύσκολο για τον Άρη και αγωνιστικά αρκετά. Πολύ δύσκολο το μάτς. Το παράδοξο είναι ότι το Λαύριο έχει κερδίσει τους πάντες. Έχει πάει τον Παναθηναϊκό στις δύο παρατάσεις μέσα στο ΆΚΑ. Ναι, το απίστευτο μάτς, NBA. Βάζει κάτι κατοστάρες, κάτι 117 έβαλε στα τρίκαλα κτλ. Και έχασε τον Άρη. Ο οποίος έχει παντού, έχει πάει και φάει 20, 30 κτλ. Δηλαδή, εντάξει. Είναι και αυτό ένα από τα άξια αναφοράς. Εμείς ελπίζουμε την Τετάρτη πραγματικά ο Άρης να παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Το έχει ανάγκη η ομάδα. Γενικά στα τελευταία μάτς δεν είναι άσχημη η ομάδα στο Αλεξάνδριο. Ναι. Okay, μη συγκρίνω τώρα το μάτς με την Οστάδη που δεν ξέρω το κατά πόσο η ομάδα ήθελε να κερδίσει. Όχι, δεν είχε τη διάθεση, αλλά
δεν ήθελε ενδεχομένως να ταλαιπωρηθεί και στη συνέχεια της Ευρώπης. Έλειπε και ο Ντουβιέ, έλειπε και ο Τσαϊρέλης. Δεν έχει ο Άρης στην πολιτεία να λείπουν δύο κομβικοί παίκτες. Παίζαμε τώρα με το Μούρτο Τεσάρι. Δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί η ομάδα. Ευελπιστώ ότι θα έχει μια καλή παρουσία την Τετάρτη και θα πάρει την νίκη. Αλλά το μήνυμα είναι που στέλνουν και οι οργανωμένοι και γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν απομείνει μέσα στην ομάδα ότι πρέπει να υπάρχει πολλή κόσμο την Τετάρτη. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στην επιτυχία, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι, να μην τίθεται σε αμφιβολία και αυτό. Ναι. Για να επικεντρωθείς μετά στο πώς θα ξεμπλέξεις, για να χρησιμοποιήσω άλλο όρο, ξεμπλέξεις από τον Νίκο Λάσκαρη, όσον αφορά το θέμα των μετοχών, φυσικά εννοείται, στο οποίο δεν υπάρχει παραμικρή εξέλιξη. Τώρα λογικά η Γενική Συνέλευση διακοπήσα θα συνεχιστεί μετά το παιχνίδι. Νομίζω ορθά, για να μην ανεπηρέαστη η ομάδα, αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί σήμερα όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά να πάμε για την πέμπτη πιθανότητα και να δούμε εκεί αν θα μπορέσει να προκύψει κάποια λύση. Αλλά προς το παρόν το μυαλό μας επικεντρωνόμαστε όλοι οι παιδιά στο μάτς αυτό, Τετάρτη, για να γεμίσουμε το γήπεδο αλλά και να αγοράσουμε κουπόνια. Υπάρχουν νομίζω 4.000 κουπόνια, των 10 ευρώ, τα πιο προσιτά δηλαδή. Όντως είναι 4.000 κουπόνια των 10 ευρώ και 500 των 50. Με άμεσο σκοπό και στόχο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του Super 3, τα χρήματα να καταλήξουν όλα στην ομάδα. Από αύριο το μεσημέρι τα κουπόνια θα υπάρχουν στα γραφεία της ΚΑΕ και του ΑΣ, αλλά και στο κεντρικό. Προτρέπουμε τον κόσμο να μην αγοράσει ηλεκτρονικά εισιτήρια μέσω ίντερνετ, αλλά ούτε και από τα εκδοτήρια, διότι σαν μέλη του ΑΣ θα μπορεί ο κόσμος να εισέλθει στο γήπεδο με το κουπόνι. Ιστερόγραφο, θα κυνηγήσουμε σένα και την οικογένειά σου χωρίς έλεος, άσε την ομάδα να προχωρήσει, διότι εσύ είσαι ο μόνος υπεύθυνος για την κατάσταση στην ομάδα. Και δεύτερο ιστερόγραφο, όλοι πάμε αδέλφια να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα παλαιών καλών εποχών, τότε που αυτοκράτορα σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του. Αναφέρει η ανακοίνωση και μια σχετική ίδια ανακοίνωση έβγαλε και ο Ερασιτέχνης για αυτή την πρωτοβουλία με τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας στο παιχνίδι με το Λαύριο. Να πω λίγο και την ενδεκάδα της Λάρισας για το παιχνίδι που θα ακούσετε ζωντανά σε λίγη ώρα. Μπόζοβιτς, Γιωβάνοβιτς, Ζίζιτς, Γκοϊκοβιτς, Γουάλας, Φατιών, Λαγός, Μασούρα, Σαγκάνοβιτς, Μιλοσάβλεβιτς και Νασλίδης, η 11 του Φιντάνη. Στεφυρά άλλαξε και το τραπέζι, ρε φίλε. Ναι, αυτή ήταν η σημαντική διαφορά. Βέβαια. Μήπως πήγε και κομμωτήριο και άλλαξε και το μαλλί. Ναι. Άλλαξε τώρα, αυτό είναι αποκλειστικά. Χρηστικές πληροφορίες. Αυτό είναι αποκλειστικά survivor, φίλε. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ πριν είχε και τα άλλα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι βλέπεις. Ο Μπατιόν, τι κάνει και ο Μπατιόν. Μπατιόν. Άρα, ο Ρομπέρτο, νάτος. Τι έγινε. -3 στη Βέρεια. Διαβάζω τώρα. Ως την Παρασκευή 16 Δευτέρου έχει προθεσμία εξόφλησης του Ρομπέρτο Μπατιόν η Βέρεια. Το ένα μέτωπο μετά το άλλο ανοίγουν από το διαιτητικό. Δεν αναφέρει εδώ το δημοσίευμα πόσα λεφτά είναι. Αντέξουν αυτοί, λες. Αντέξουν. Μπα. Όχι, ναι, το βλέπω. Πού να αντέξουν το πρωτάθλημα. Μάλιστα κάπου διάβαζα προηγουμένως, κάπου τώρα το πριν το μάτι μου, δεν θυμάμαι πού, ότι αύριο θα αποφασίσουν οι ποδοσφαιριστές αν θα συνεχίσουν τις προπονήσεις. Με ποιον παίζουν την Κυριακή. Βέρεια Πανεγιάλιος. Ναι. Τελειώσαμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Παίξαν μόλις, δεν παίξανε. Ναι. Τι να πάνε να κάνει, να κόψει βαθμούς από την Παναχαϊκή. Ναι, μήπως αποχωρήσουν. Και να σου πω κάτι, ήταν και γκαντέμιδες στη Βέρεια. Μόλις με τον Άρη Τετάρτη. Δηλαδή θα είχε τουλάχιστον τριπλάσιο κόσμο. Ναι. Αν ήταν Σαββατοκύριακο το παιχνίδι. Κρίμα βέβαια, γιατί μιλάμε για μια ιστορική ομάδα. Είναι και εδώ κοντά μας. Είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει. Εντάξει. Αλλά με τα μέτωπα να ανήκουν το ένα μετά το άλλο. Να έχει τόσους λίγους ποδοσφαιριστές, δεν μπόρεσε να βάλει από ελεύθερους καθόλου παίκτες στο ρόστερ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν. Εγώ απορώ πώς η Βέρεια φέτος παίζει και έφτασε μέχρι εδώ. Πώς δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν τώρα, ολόκληρο γύρω τώρα. Που δεν υπάρχει. Ταξίδια τώρα από εδώ. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν για πολύ. Πήραν αυτά τα 15 του Ρούνι, 25, πώς ήταν, 35 από τον Αστέρα Τρίπολης. Κάτι ψιλοτρύπες κάνανε με αυτά. Τώρα, ο μόνος τρόπος για να μείνει αυτή η ομάδα είναι να κάνει να την πάρει. Ή να κάνει διακανονισμό στο διακανονισμό Μπατιών, γιατί αν κύριε Μπατιών μου επιμείνεις, γεια σας. Και χάνεις και τα λεφτά σου και τα πάντα όλα. Εντάξει. Ας πάμε. Ας δούμε με τον Άρη τι γίνεται.
ο Άρης τι θα κάνει. Σήμερα υπήρχε και η περίπτωση του Πίντο. Πήρε αναβολή εκ νέου και μάλιστα με αίτημα του ποδοσφαιριστή. Γιατί πήρε κάποια πάλι από τα χρήματα, αλλά δεν εξοφλήθηκε. Ναι, μαζί. Εντάξει, όταν όμως το λέει και ο παίκτης, πήρε πάλι κάποια χρήματα. Είναι στη διαδικασία συζήτησης για τον Άρη για να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ ξέρεις τι έχω αντιληφθεί όμως, ότι το ζήτημα δεν είναι τα 5-6-10 χιλιάρικα που χρωστούσε και τώρα έχουν μείνει τα μισά, ας πούμε, γιατί του δίνει κάθε φορά και λίγα χρήματα. Το ζήτημα είναι, OK, εγώ θα σου καλύψω τα 10 χιλιάρικα που σου χρωστάω για το 17, που δεν είναι και 10, είναι 8 από την πλειοφορία. 7.900 τόσα. Θα αποσύρεις την προσφυγή. Γιατί η προσφυγή ζητά 40. Ζητάει και το επόμενο χρόνο. Βέβαια, για να μην έχεις θέματα με την αδειοδότηση, πρέπει να δώσεις αυτά τα 10 που είναι μέχρι 31/12/17. Η δόση δηλαδή συμβολέων μέχρι 31/12/17. Γιατί τα υπόλοιπα που ζητάει είναι για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή τα 30 τόσα. Ναι, αλλά και αυτά πρέπει να τα διακανονίσεις. Αν το επιδικαστούν, φίλε. Όταν πας στην αδειοδότηση, δεν θα το επιδικαστεί. Δεν θα το έχουν επιδικαστεί το συγκεκριμένο ποσό. Για 31/12/17 είσαι. Πρέπει ο Αντρέου πέρσι. Νομίζω. Ο Αντρέου, αν το επιδικαστούν σε τελεσίδικο βαθμό. Ναι. Αν δεν είναι τελεσίδικο βαθμό 31 Μαρτίου όμως, που μάλλον δεν θα είναι έτσι που πηγαίνει. Τέλος πάντων, το καλό είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κλείσει, ναι, χωρίς να φτάσει στην κλίση. Και όπως σε όλα τα θέματα, πρέπει αυτά να κλείσουν και μάλιστα να μην τα αφήσουν τελευταία στιγμή όπως πέρσι που δεν προλάβαμε ούτε τις ημερομηνίες και έγινε και τον μπάχαλο. Μα με τον Αντρέου πέρσι έκανε το λάθος ότι. Ναι, μεν τον πλήρωνες. Αλλά εκπρόθεσμα. Αλλά το κάνεις εκπρόθεσμα. Το θέμα είναι αυτή τη φορά, εφόσον υπάρχει και το περσινό πάθημα, να γίνουν όλα εγκαίρως, να γίνουν όλα σωστά. Έχεις ακόμη 1,5 περίπου μήνα στη διάθεσή σου, να τα κάνεις όλα όπως πρέπει να τα κάνεις, να εξοφλήσεις ή να διακανονίσεις αυτά που πρέπει να εξοφλήσεις και να διακανονίσεις και να παραδώσεις ένα φάκελο αρτιότατο. Γιατί σας επαναλαμβάνω. Α, στη δόξα, ξέρετε τι λένε τώρα. Περιμένουμε να δούμε. Μήπως λέει ο Όφη και ο Άρης δεν πάρουν άδεια. Έτσι λένε. Καλά, ο Άρης πρέπει να εγκληματίσει για να μην πάρει άδεια. Τι λένε στη δράμα. Καλά, το λέω εγώ. Το λένε γιατί έχουν και μια λάθος πληροφόρηση και προσπαθούν να μετριάσουν λίγο τις εντυπώσεις από όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρεις, πολλοί διαβάζουν και ακούνε ότι να, ο Άρης χρωστάει εκεί, χρωστάει εδώ, χρωστάται παντού. Ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχει οφειλές ο Άρης, σίγουρα, αλλά είναι διαχειρίσιμες 100%. Διαχειρίσιμες αν υπάρχει μια χρηματορροή. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν είναι διαχειρίσιμες. Άμα είσαι αντιβέρεια, δεν είναι διαχειρίσιμες. Αλλά δεν χρωστάει ο Άρης 1 εκατομμύριο, να πούμε αμάν. 100 και 150 χιλιάρικα σήμερα για τον Άρη. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δοθούν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι δικά του χρήματα. Θα τα στείλει ο θείος από την Αμερική. Θα τα στείλει ο άλλος από την Ουρουγουάη. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι ένα ποσό το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Και έχουν πει αρκετοί, ξέρεις, ότι αν υπήρχε πρόβλημα, που ο κ. Καρυπίδης λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλυφθούν όλα. Έκανε και δήλωση στην Άρη σε προχθές. Ότι θα τα καλύψουμε όλα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έκανε μια δήλωση στην Άρη. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι καλύτερο να το πούν τώρα στον Άρη. Από ό,τι λένε, είναι διαχειρίσιμα. Και μάλιστα λένε ότι μέσα στην εβδομάδα θα κλείσουν πολλά από τα μέτωπα. Είτε είναι ο Τάτος. Μακάρι. Και μάλιστα λένε για αύριο. Το δούμε. Είτε είναι ο Ήλιτς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα κλείσει μέχρι την Τετάρτη το θέμα του Τάτου. Ημερολογιακά. Γιατί? Γιατί είναι η 15 Φεβρουάρη τέτοια η επιτήρηση. Θα έχει ζητήματα. Θα το κλείσει. Κλείστε με την Τετάρτη. Πήρε 15. Εμείς θα κλείσουμε τώρα γιατί ο Δημήτρης Δανακσής θα μπει για να σας βάλει σιγά σιγά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ που ολοκληρώνει την αγωνιστική στη Super League. Εμείς με το καλό θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Αν έχουμε χρόνο αύριο θα ακούσουμε και κάποιες δικές σας γραμμές στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία. Αύριο λίγο μετά τις 5 εδώ. Να είστε καλά.